Όντως, για πρώτη φορά, με νομοθετική θέσπιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει στις κάλπες ένα πλήθος νέων 17χρονων, οι οποίοι ψηφίζουν για πρώτη φορά. Πολύ φοβάμαι ότι μία παθογένεια ακόμη του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι ότι οι νέοι μας δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει εκλογική διαδικασία. Είμαι μητέρα μιας 18χρονης κόρης, η οποία μου μεταφέρει τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς των συνομιλίκων της. Τα παιδιά μας δηλαδή δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει εκλογές, τι θα πάνε να κάνουν πίσω από το παραβάν. Και αν θέλετε, και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν θα πρέπει να δοθεί μάλλον πολύ περισσότερη έμφαση ώστε τα διάφορα κόμματα να κοινωνήσουν έστω αυτές τις τελευταίες ημέρες ακόμη πιο έντονα και με απόλυτη ειλικρίνεια να επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, τόσο όσον αφορά την καταπολέμηση αδικιών στο εργασιακό περιβάλλον, μιλούμε για ανασυγκρότηση και στελέχωση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, ούτως ώστε να γίνονται έλεγχοι, πραγματικοί έλεγχοι σε βάθος στην αγορά εργασίας και να μην δουλεύουν οι νέοι και οι νέες μας σε συνθήκες γαλέρας. Μιλάμε για πρώτο μισθό στα 880 ευρώ με ετήσια την αριθμική αναπροσαρμογή. Μιλάμε επίσης για ένα στεγαστικό πρόγραμμα για τους νέους σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτό που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, διότι εμείς δεν θέλουμε τους νέους μας να πιαστούν δέσμοι σε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο επιβάλλει πολύ δύσκολους όρους αποπληρωμής δανείων. Μιλάμε λοιπόν για διπλασιασμό της επιδότησης για στεγαστικά ενίκια. Μιλάμε επίσης για να πιάσουμε και τις νέες γυναίκες, τις μητέρες, για άδεια μητρότητας για όλα τα επαγγέλματα, ακόμη και για τις ελευθεροεπαγγελματίες. Μιλάμε για επίδομα τέκνου για τις νέες μητέρες στο διπλάσιο από όσο είναι σήμερα και για καταβολή του επιδόματος τέκνου όταν η γυναίκα, η μητέρα συνταξιοδοτηθεί, και κυρίως μιλάμε για μία αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος με επανεξέταση αναλυτικών προγραμμάτων και του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων. Μιλάμε για κατάργηση ενός σκληρότατου μέτρου που επιβλήθηκε από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, για κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και για ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριμένες πανεπιστημιακές σχολές. Μιλάμε επίσης για κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και για στελέχωση ακόμη περισσότερους διορισμούς εκπαιδευτικών στα σχολεία, ούτως ώστε το μάθημα να διεξάγεται σε τμήματα των 20 μαθητών και μαθητριών, πράγμα που διευκολύνει πάρα πολύ το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο και την ίδια την μάθηση. Φυσικά, θα πρέπει με τους νέους μας, και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ έχει καταρτήσει προγράμματα και συνεχίζει να καταρτήσει προγράμματα για το πώς μπορεί να ανασχεθεί το brain drain, για το ότι θα πρέπει να υπάρχει αναπτυξιακό σχέδιο σε τεχνολογίες εχμής, σε τομείς έντασης γνώσης. Αυτά είναι τα βασικά σημεία προγράμματος για την νεολαία. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Θέλω να καλέσω τους νέους και τις νέες μας να δουν πολύ προσεκτικά τι προτείνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλώ τους νέους και τις νέες μας να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. Είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Καλώ τους νέους και τις νέες μας να καταψηφίσουν αντισυστημικές, ρατσιστικές, φασιστικές δυνάμεις και να διαφυλάξουν τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό.